Χριστός συνομίλησας επί το φρέαρσεμνη και πίστην εισδέδεξε την προς αυτόν ακλίνος. Φωτεινή εις Απόστολε, όθεν της ευσεβίας, εφαπλούσα το φέγγος, ήθλισας υπερφύσιν, συνείς και συγγόνης, μεθόν απαύστος πρεσβεύε, υπέρ των τιμώντων σε. Ναι, Θείο Πνεύματι, καταυγασθήσαν και της νάμασι καταρδευθήσαν παρά Χριστού του Σωτήρος ανέφημε τη σωτηρίας το είδωρ εξυντλήσας και της διψώσιν αφώνος μετεδόκας. Μεγαλομάρτης και εις Απόστολε φωτεινή Χριστόν των Θεών οικέτευε. Της ζωήρη της η βάση δρόσισε τας ψυχάς η Αγία Μεγαλομάρτης και εις Απόστολος Φωτεινή η Σαμαρίτης. Μετά των αδελφών αυτής Φωτούς, Φωτίδος, Παρασκευής και Κυριακής. Και των ιών αυτής Βίκτορος ή Φωτεινού και Ιωσή. Σεβαστιανού του Δουκός και Αξιωματικού Ανατολίων. Η Αγία Φωτεινή ήταν η Σαμαρίτιδα με την οποία ο Κύριος συζήτησε στο φρέαρ του Ιακώβ, όπως μας εξιστορεί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο 4ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου, και στην οποία απεκάλυψε ο Κύριος όλα όσα εκείνη είχε κάνει από τα παιδικά της χρόνια. Απέρριψε τότε εκείνη τον αμαρτωλό τρόπο ζωής, την πορνεία, την ακαθαρσία και την ασωτεία και εν μετανοία εξήλθε να κηρύξει το μήνυμα της σωτηρίας στην πατρίδα της και έφερε στην πίστη του Χριστού τις τέσσερις αδελφές της και τους δύο γιους της. Μετά από το μαρτύριο των Αγίων και Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου κατά το διωγμό του Νέρονος το 54 μετά Χριστόν, μετέβη στην Καρθαγένη και κήρυξε με επιτυχία την χριστιανική πίστη μαζί με τον γιο της Ιωσή. Ο άλλος γιος της, Βίκτορ ή Φωτεινός, αφού πολέμησε γενναία κατά των Αβάρων, έγινε στρατηγός και εστάλη από τον Αυτοκράτορα στην Γαλιλαία με εντολή να θανατώσει τους χριστιανούς. Ο Βίκτορ όμως, αντί να κυνηγήσει τους μαθητές των Αποστόλων, περνούσε τον καιρό του διακηρύσσοντας ο ίδιος την χριστιανική πίστη, προτρέποντας τους πιστούς να κάνουν υπομονή στα μαρτύρια. Ο λόγος του είχε τόση δύναμη, ώστε κατόρθωσε να φέρει στο Χριστό τον Δούκα Σεβαστιανό και άλλους αξιωματούχους του κράτους. Πληροφορούμενος το γεγονός ο Αυτοκράτορας, διέταξε να συλληφθούν και να οδηγηθούν αμέσως στο δικαστήριο. Αντιλαμβανόμενος όμως ότι δεν θα κατόρθωνε να κάμψει την αποφασιστικότητά τους,
διέταξε να κόψουν τα χέρια των δύο ιών της Αγίας Φωτεινής, Βίκτορος και Ιωσή, και να τα κόψουν από το ύψος των ώμων, και κατόπιν τους έριξε στην φυλακή. Η Αγία Φωτεινή συνελήφθη και οδηγήθηκε επίσης στο δικαστήριο και με τα λόγια της έφερε στην χριστιανική πίστη την ίδια την κόρη του Αυτοκράτορα μαζί με τις θεραπενίδες της, γεγονός που προκάλεσε την οργή του τυράννου, ο οποίος διέταξε να ρίξουν όλες τις Αγίες σε αναμένη κάμινο. Καθώς δια της χάριτος του Θεού διαφυλάχθησαν αυλαβείς, υποχρέωσαν τις Αγίες να πιούν το δηλητήριο που είχε ετοιμάσει ένας μάγος ονόματι Λαμπάδιος. Διαφυλάχθηκαν όμως και πάλι σώες, και ο μάγος Λαμπάδιος τους έδωσε τότε ένα ακόμη ισχυρότερο δηλητήριο. Όταν και αυτό στάθηκε ανίκανο να τις βλάψει, ο μάγος πίστεψε στο Χριστό, έκαψε τα βιβλία του, βαπτίστηκε και έλαβε το όνομα Θεόκλητος. Ύστερα υπέβαλαν τις Αγίες σε σειρά φρικτών μαρτυρίων και τέλος εξόριξαν τους οφθαλμούς τους. Κατόπιν τις έκλεισαν σε ένα υπόγειο γεμάτο φαρμακερά φίδια, όπου εν μέσω θείας δόξης φανερώθηκε ο Χριστός, συνοδευόμενος από τους Αγίους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο και πλήθος Αγίων και Αγγέλων, και τις ευλόγησε με τα λόγια «Ειρήνη ημίν». Χαίρετε πάντοτε ότι εγώ με θυμών ημί, ανδρίζεστε και ενδυναμώνεστε. Έτσι έλαβαν την δύναμη να αντέξουν τα δεινά της φυλακής επί 3 χρόνια, μεταστρέφοντας πολλούς ειδωλολάτρες. Όταν τις έστειλαν από την φυλακή για να τις υποβάλουν σε νέα μαρτύρια, ένας άγγελος ήλθε και τις έθεσε υπό την σκέπη του. Τέλος ο τύραννος διέταξε να γδάρουν το σώμα της Αγίας Φωτεινής και να την πετάξουν σε ένα ξεροπήγαδο. Ομοίως έγδαραν και τους δύο γιους της. Και στον γιο της τον Σεβαστιανό, αφού του απέκοψαν τα γεννητικά όργανα, τον έκλεισαν μαζί με τους άλλους σε ένα εγκαταλελειμμένο λουτρό. Διέταξε εν συνεχεία να κόψουν τους μαστούς των άλλων Αγίων γυναικών και να τις γδάρουν και αυτές ζωντανές. Την Φωτίδα, την αδελφή της Αγίας Φωτεινής, την έδεσαν από τις κορυφές 2 δένδρων, που τις λύγησαν και οι οποίες όταν επανήλθαν στην θέση τους, την καταξέσχισαν στα 2. Επίσης θανατώθηκε και ο Θεόκλητος, ο μετανοημένος πρώην μάγος. Δια των φρικτών αυτών βασανιστηρίων, οι ψυχές των Αγίων Μαρτύρων πέταξαν εν χορό για να κερδίσουν την Βασιλεία των Ουρανών. Ναι, Θείο Πνεύματι, καταυγασθήσαν και της νάμασι καταρδευθήσαν παρά Χριστού του Σωτήρος ανέφη. Τη σωτηρίας το είδωρ εξυντλήσας και της διψώσιν αφώνος μετεδόκας. Μεγαλομάρτης και εις από Απόστολε Φωτεινή, Χριστόν των Θεών οικέτευε. Της ζωή ρήτης η βάση δρόσισε τας ψυχάς ή